Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκηνώσεν εν ημίν και καθάρισεν εμάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επί ποιον πίνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμερα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Η δουγάρ ενομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκκρισέ με ημίτιν μου. Δουγάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον ελευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα στη σία έδωκαν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από τα θυσιαστηριών σου μόσχους και λέει σόν ο Θεός. Ο Θεός της βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκες συνόμενοι λέγοντες μη εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ διαπτωχώς ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου. Εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ό,τι δικαιωθήσε τον οποίον σου πάζον, ό,τι κατεδίεξεν ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσεν ει γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο
και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετεράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως για νιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, όταν ενυπορεύσαμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάκτησης εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους στίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, λέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου εν τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νύχτη ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθηνή μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δέξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υγείο Πνεύμα, την γη και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και για την μετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντας στους ουρανούς και καθέζομαι εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρού σου της Βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, του εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνουμένον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για τον προφητών. Μια Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αιώνος αμήν. Αξίων εστίνος ο αληθός μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Λέγε ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύσομαι τη Βασιλή Δημητρία.
και ορθίζομαι, Πέτρος πανηγυρίζω και ασογηθωμένος τα αφής τα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ελέξομαι τη Βασιλίδη Δημήτρη και ορθίζομαι Πέτρος πανηγυρίζων και ασογηθωμένος ταύτης τα θαύματα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Χριστού μήλων εψήφων εσφραγισμένη σε πνεύματι. Ο Μέγας Αρχάγγελος αρνηθεωμένος επεφώνησι χαίρε χαράς δοχείων διείς της Προμήτωρος παραλυθήσετε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Αδάμε πανόρθωσης χαίρε Παρθένε Θεόλυμφε του Άδου η νεκρώσης χαίρε Παναμόμε το Παλατιόν του μόνου Βασιλέως χαίρε Θρόνε Πύρινε του Παντοκράτορο. Των θείων ως χώρο ανήρωτος αφός χαίρε εμψυχε τραπέζα άρτων ζωής χωρίσασα χαίρε του ζώντος υδάτος πηγή αγέλωτος δεσποινά. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς στάχη
αρχήν η βλαστήσα σαν των θείων ως χώρα ανήρωτος αφός χαίρε ψυχε τραπέζα πάντων ζωής χωρίσασα χαίρε του ζώντος υδάτος υγεία και ενότος δεσποινά. Σόν ημάς δαμάλης των μόσχων η τεκούσα των άμωμων χαίρε της πίστης χαίρε αμναστήσασαν Θεού αμνότων έρωτα κόσμου πάντως τα πτέσματα χαίρε θερμών ηλαστηριών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, όρθρος φαΐνος χαίρε ημώνη των ήλιων φέρουσα Χριστόν, φωτός κάτι Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ψυχέ παράδεισε το ξύλον εν μέσω έχων ζωής των Κύριων που ο γλυκασμός ζωπή πίστη τους μετέχοντας και θώρα υποκύψαντα. Και ορμητήριον εν τω
πελάγι των φλήψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτωρος. Γεννήτε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαράς αιτία καλύτωσον ημών των λογισμών του κραυγαζίνσι χελεϊ άνθεκος βάτος με θέλει ολοφότε. Ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα. Ήλων στα ζώνα, τον ταστικά σε φρένοντα, τον πιστό σε δόξα ζώνα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, η ατήρα των απάντων, η χαίρε Θεόν ύπε, ηράκτος η μυστική. Άνθος το αμαραντώνει, εξανθίσασα, χαίρε Δέσποινα, διείς χαράς πυρούμεθα, και ζωήν πληρώνομουμε. Υπεραγία Θεότοκε, σώσον ημάς, ρητορεύουσα, ουστέν η γλώσσα Δέσποινα, υμνολογήσεσαι, υπέργα Σεραφείμ, υψοφυσκίσασα τον Βασιλέα Χριστόν, ονικέτευε πάσης νυν βλάβης ρίσαστε, τους πιστών σε προσκυνούντα. Καταγράψε Θεέ.
Βυθιζομένους ημάς και συντηρήσον πάσης εχθρών αλώσεως. Στην συμπόλη Θεοτόκε πέδας ευάγησε τη καμή τότε με τυπουμένος νυν βενεργούμενος την οικουμένη να πάσαν αγυρίψαλουσαν των Κυρίων υμνείτε τα έργα και υπερίψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς νηδί των λόγων υπεδέξου των πάντα βαστάζοντα ευάστασας γαλακτή εξετρέψας νεύματι των τρέχοντα την οικουμένη να πάσαν αγνιόψαντομε των Κυρίων υμνείτε τα έργα και υπερήψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μωσείς κατενόησεν εν βάτω το μέγα μυστήριον του τόκου σου παιδες προεικόνησαν του το εμφανέστατα μέσον πύρος ισταμένη και μη φλεγόμενη ακύρατε Αγία Παρθένε όφθεν σε υπνούμεν εις πάντας τους οικειοφορία σου και η καθεζόμενη εν σκότη παραδόσεω πως κατοπέψαμεν φωτός κατοικητήριον χωρί όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι νεκρή δια σου ζωοποιούνται ζωήν καρτινέν υποστάτων εκείσας ευλάλη η αγάλη πρώην χρηματίζοντες λεπροί αποκαθαίρονται νοσηλιακός.
σωτηρίαν της απογύσεις ύψος ηθημέν χέρις πάντε ευλογείτε σκέπη και κραδέωμα τύπος και οχυρώμα των μελλοντών των αυνή των Κυριών υμνήμε τα έργα και υπερήψουνε εις πάντας τους χαίρε αϊ Πάρθενε.
Φύρσε ο Θεός της κληρονομίας σου τα αμαρτίας ημών πάσας παραβλέπων εις του τον έκον εκδίσω πόρωσε και οφορήσασαν δια μέγα έλεος θελήσαντα μορφωθήνε Χριστέ το άλλο τρίο. Ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεό.
υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άπτα. Χαίρε δύσυχα εκλάμψη, χαίρε δύσυαρα εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεμ φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείτε η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κύσιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια. Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πως αίσθητε φύνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε θαυμάτων του Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών.
Χαίρετο των αγγέλων πολυθύλη των θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθύλη των τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανυμφευτέ. Χαίρε νύμφη. Σε τότε προσήλυψη στην θεία πυρογάμο και την εύκαρπον ταύτη νηδίν. Ω αγρόν υπέδειξε η δυνάπαση τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν. Εν το ψάλιν ούτω αλληλούια. Ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών, έχερε κι άλμασιν, ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων. Χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυμίαν υλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλης. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σόφρον Ιωσήφε ταράθη προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονών άμεμτε
μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Εφή. Αλληλούια. Εντιμότατοι άρχοντες και λυπή αγαπητοί αδελφοί, έχει λεχθεί και έχει γραφεί πολλές φορές ότι αυτή η κατανυκτική ακολουθία, η ακολουθία των χαιρετισμών της Παναγίας μας, είναι μια από τις ωραιότερες ακολουθίες μέσα στο λειτουργικό έτος της Εκκλησίας μας. Έτσι και απόψε οδηγήσαμε όλοι βλαδικά τα βήματά μας στον αγιασμένο αυτό χώρο του Ναού του Αγίου Νικολάου, για να ψάλλουμε κι εμείς αυτό που επί 15 περίπου αιώνες οι ψυχές των χριστιανών κάθε μέρα, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, υμνούν την Παναγία μας με αυτόν τον τρόπο και με αυτούς τους απαράμιλους, τους όμορφους φιλολογικούς χαρακτηρισμούς. Αλήθεια, από όλα αυτά τα χαίρε που ακούσαμε σήμερα και θα ακούσουμε και τις επόμενες Παρασκευές, πού να σταματήσει κανείς και πού μπορεί να πει δύο λέξεις πάνω σε μια φράση. Εγώ απόψε, από αυτά που ακούσαμε τα χαίρε, θα ήθελα να σταματήσω και να απασχολήσω την αγάπη σας μόνο σε αυτή την φράση. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Λέγοντας αυτή την φράση, αμέσως στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα δύο προσώπων. Χαίρεση η Παναγία που είσαι της άλλης γυναικός, της Εύας,
των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Δηλαδή, πιο απλά, αν δίναμε αυτή τη φράση σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν αγιογράφο, σε έναν ζωγράφο, σε έναν μαθητή ακόμα του σχολείου και του λέγαμε αυτή τη φράση, πώς θα την μπορούσες να την παρουσιάσεις ζωγραφικά? Θα έβεζε από το ένα μέρος την Εύα, δακρυσμένη από τα βάσανα, από τους πόνους, από τα προβλήματα, από την παρακοή της, και από την άλλη πλευρά την Παναγία, να απλώνει τα χέρια της και να της φουγγίζει τα δάκρυα. Ας πάρουμε λοιπόν απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτές τις δυο μορφές, της Παναγίας μας και της Εύας, και να πλησιάσουμε να τις δούμε, διότι μπορεί να απέχουν πολλά χρόνια από μας και τοπικά και χρονικά, αλλά όμως κρύβονται μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, υπάρχουν. Για να θυμηθούμε την Εύα. Βρίσκεται σε προνομιακή κατάσταση συγκριτικά με την Παναγία. Έχει τη δυνατότητα να μιλάει με τον ίδιο το Θεό, και ο χώρος μέσα στον οποίο βρίσκεται είναι απαράμιλος. Και έχει ακούσει από το στόμα του Θεού, από την ώρα που θα θελήσεις να κάνεις το δικό σου το θέλημα, να αποκοπείς από την επικοινωνία με τον Θεό, να γίνεις ανεξάρτητη μόνη σου και πέρα από Αυτόν, να ξέρεις θα πεθάνεις στο θάνατο τον πνευματικό. Αν πάρουμε εδώ την Παναγία από την άλλη πλευρά, δεν ζει μέσα στον παράδεισο. Είναι σε ένα μικρό χωριό στη Ναζαρέτ. Και μάλιστα φαίνεται ότι ήταν και προβληματικό το χωριό. Γιατί για θυμηθείτε, όταν άκουσαν ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, είπαν κατάγεται, έρχεται από τη Ναζαρέτ. Και με ειρωνία απάντησαν, μα είναι δυνατόν ποτέ να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Κι όμως μέσα σε αυτή τη Ναζαρέτ υπάρχει και χαριτωμένη Θεοτόκος. Δύο πρόσωπα σε διαφορετικούς τόπους. Για δείτε πώς αντιδρά η Εύα μέσα στον χώρο αυτό, όπως ωραία μας λένε οι περιγραφές. Θέλησε να αποκτήσει γνώση, να ανέβει πιο ψηλά, να ανέβει πάνω από τον Θεό μαζί με τον Αδάμ, να γίνει ανεξάρτητη. Και το έκαμε, διότι ήταν ελεύθερη και αυτή, όπως είμαστε και εμείς ελεύθεροι. Δεν μπορεί ο Θεός να μας απαγορεύσει, να μας πιέσει, μόνοι μας αποφασίζουμε και μόνοι μας παίρνουμε τις ευθύνες. Απ' την άλλη την πλευρά η Θεοτόκος, και αυτή δέχεται την επίσκεψη του Αρχαγγέλου. Για δείτε όμως μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος. Ένας πατέρας της Εκκλησίας σταματάει μπροστά σε αυτά τα γεγονότα και λέει, εκεί λέει στον Παράδεισο, ο Όφης είπε γλυκά λόγια στα αυτιά της Εύας και την ξεγέλασε. Εδώ λέει στη Ναζαρέτ και ο Αρχάγγελος δεν της είπε λόγια που τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, της είπε εσύ μια αγνή παιδούλα θα γίνεις μητέρα, θα γίνεις η μητέρα του Θεού, του Σωτήρα που θα σώσει τους ανθρώπους. Και εκείνη ταράχθη, όπως είπε και απόψε το κείμενο, και διερωτήθηκε, είπε πώς είναι δυνατόν μέσα από αυτήν την αγνότητα, πώς είναι δυνατόν να γίνω μητέρα? Αλλά είπε, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Δύο διαφορετικές συμπεριφορές, αλλά όμως και δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Η Εύα εξεδιώχθη από τον Παράδεισο μαζί με τον Αδάμ, και καθώς ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, όταν έφυγαν από εκεί, τότε κατάλαβαν τι έκαναν. Τότε αντιλήφθηκαν ότι ήταν γυμνοί και κάθισαν απέναντι και έκλαιγαν. Ιδιαίτερα, τα τονίζαμε απόψε μετά τον ύπνο, μίμνον αυτό που ακούσαμε, τα δάκρυα της Εύας. Αντίθετα, η Παναγία γίνεται η γέφυρα, αυτή που ενώνει τον ουρανό με τη γη, που κατεβάζει το Θεό στη γη
για να μπορούν οι άνθρωποι μέσα από τις αδυναμίες τους και τον αγώνα τους να γίνουν κατά χάρη παιδιά του Θεού, μικροί θεοί. Σε αυτές λοιπόν τις δύο εικόνες στηρίζονται πολλοί πατέρες και κάνουν αυτή τη σύγκριση. Εμείς θα ήθελαμε απόψε να διερωτηθούμε, που οδηγήσαμε βλαβικά τα βήματά μας εδώ, τι θα μπορούσαμε να πάρουμε από αυτές τις δύο μορφές της Εύας και της Παναγίας, που είναι τόσα χρόνια μακριά από μας και τοπικά από μας, ιστορικά. Μπορούμε, αδελφοί μου, γιατί μέσα στο καθέναν από μας υπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Είναι και ο κόσμος της Εύας, είναι και ο κόσμος της Παναγίας. Κάθε φορά που λέμε «δεν θέλω να ακούω για Θεό», «δεν θέλω να νιώθω και να έχω επικοινωνία με αυτό που λέγεται Θεός», «είμαι αγανακτισμένος», «δεν θέλω, θέλω να είμαι ανεξάρτητος», «να ζήσω μόνος μου», «όπως εγώ θέλω», «όπως εγώ αποφασίζω», «όπως εγώ το κατορθώνω». Εδώ είναι ο κόσμος της Εύας που μας παρασέρνει. Και κάθε φορά, αγαπητοί μου αδελφοί, που λέμε «πόσο θα ήθελα να αρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, να ξανακάνω μια καινούργια ζωή και να μην γυρίζω προς τα πίσω και να βλέπω τη ζωή μου να είναι κεριά σβησμένα, ερείπια, λύπες, να ξαναρχίσω πάλι από την αρχή». Είναι ο κόσμος της Παναγίας που μας λέει ότι γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να μας φέρει τη σωτηρία, και όσο πεσμένοι κι αν είμαστε, να μπορούμε να σηκωνόμαστε. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τα δάκρυα της Εύας είναι πολλά. Τα δάκρυα της παρανομίας, τα δάκρυα της αποστασίας, τα δάκρυα του εγωισμού, τα δάκρυα που έρχονται από έναν κόσμο που το φτιάξαμε εμείς με τις παρανομίες μας, τις κλεψιές μας, τις καταχρήσεις, τις υποκλοπές. Εμείς που το ιερό πράγμα το αποιεροποιήσαμε, και όταν κάτι αποιεροποιείται ευτελίζεται, και όταν ευτελίζεται γίνεται εκμεταλλεύσιμο αντικείμενο, και σήμερα το χειρότερο, το εκμεταλλεύσιμο αντικείμενο είναι ο άνθρωπος. Τον καταντήσαμε χωρίς αξιοπρέπεια, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στο άγνωστο προς τα που πηγαίνουμε. Πώς να μην έχουμε δάκρυα? Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Σαν άνθρωποι κάνουμε πολλές προσπάθειες, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε. Αλλά αν κάνουμε προσπάθειες μακριά από τη δύναμη της Παναγίας και του Θεού μας, δεν πρόκειται να βρούμε τη λύση. Αυτό που ακούσαμε απόψε είναι το δίδαγμα της βραδιάς. Παναγία μας, όλοι μας έχουμε φταίξει. Τα δάκρυα μας κυκλώνουν, τον καθέναν με τον δικό τους τρόπο. Εσύ, Παναγία μου, που σκούπισες τα δάκρυα της Εύας, άπλωσε και τώρα τα χέρια σου και σκούπισε τα δάκρυα του κάθε ανθρώπου, τα δάκρυα της κοινωνίας μας. Σκούπισε ο καθένας μας να πει και τα δάκρυα τα δικά μας. Και τότε η Παναγία μας, να είστε σίγουροι, με τον τρόπο που αυτή ξέρει, μας δίνει κουράγιο και μας λέει αγωνιστείτε και παλεύετε. Αγαπάτε ένας τον άλλον. Γίνεται ένα σώμα μέσα στην Εκκλησία και η χάρις του Θεού θα σας ενισχύσει. Έχουμε χρόνια πολλά. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον ομοίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πίστην Χριστού ως η θώρακα, εν των λαβών εν καρδία σου, τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, και στέφη ουρανίο εστέφθησε αιωνίως ως αίτητος. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γη προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφθες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ως εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αποστήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουφίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος την ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, αφθορέ, άχραντε, Αγνή Παρθένε, Θεό, νύμφε, Δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τι παραδόξο σου κύσει ενώσασα, και την απόστησαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής, και των πολεμουμένων βοήθεια. Η έτοιμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μην δελήξιμε των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επέμει το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συ θέηση.
και των σώνιων και ημών δεσπότη και Κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσών πισών, είναι άνοιξη καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παρηθών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν. Και των αυτού εντολών εργά την δοκιμών αναδείξει με. Και πάρε σωμία Υιός ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίω θέρμη προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέμπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφέρου ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορβάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονήρου, τα καθήμων δολίως κινούμενα,
τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμισόν. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρηγορώνουν σοφρών αλογισμών καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ύμνην και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφύγη μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθινη Μητέρ του Θεού, φύλαξον με υπό την καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυριών των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα σου. Επ' του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος τους αυτούς μαθητές, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί.
παν κλίμα ενε μιμιφέρον καρπών έρι αυτό και παν το καρπών φέρον καθέρι αυτό ειν απλίωνα καρπών φέρι. Ήδη εμείς καθαρίεστεν δια των λόγων ολελάλικα ημίν. Μείνατεν εμίν, καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ουδεν δύνατε καρπόν φέρει αφέ αυτού, εάν μη μείνει αιτή αμπέλων, ούτως ουδε εμείς, εάν μη εν εμί μείνετε. Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένον εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού δίναστε πίν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμί, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρβάλλουσι και καίτε. Εάν μείνετε εν εμί και τα ρήματα μου εν ημίν μη.
Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.